Thank you.
εντάξει. Θανάτου θανοπατήσας και της εν σμήμασης ζωήν χαρισόμενος.
πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου. Σεβαστοί πατέρες, κυρία γραμματέα της Παμπουλικής Ομοσπονδίας, κυρία πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνδημότες. Η 19η Μαΐου, η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των 353.000 Ελλήνων του Πόντου. Η Πόντη, ένας λαός, με μεγάλη αγάπη στην ελευθερία και της αξίας της ανθρώπινης ζωής, ήταν αδύνατο να εφησυχάζουν στην υποκρισία και το ψέμα, στην απόκρυψη και την παραχάραξη της ιστορίας. Ο ορισμός, η καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας συμβολίζει τη νίκη της ζωής επί του θανάτου. Η ελληνική και η παγκόσμια κοινή γνώμη είναι καλά ενημερωμένη για τις γενοκτονίες των Ινδιάνων της Αμερικής, των Αρμενίων και των Εβραίων. Παρακολουθεί επίσης τις μικρές ή μεγάλες γενοκτονίες που γίνονται σήμερα σε διάφορα σημεία της γης. Όμως, για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η ενημέρωση της παγκόσμιας κοινής γνώμης είναι πολύ μικρή σε σχέση με το μέγεθος του εγκλήματος. Ένας από τους κύριους λόγους είναι ότι η ελληνική πολιτεία ανιγνώρισε αυτό το έγκλημα 71 χρόνια μετά τη συντέλεσή του, δηλαδή το 1994, ύστερα από την απέτηση των Ποντιακών Σωματείων. Δύο ήταν οι φάσεις της γενοκτονίας. Η πρώτη από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ή κατάλληλος από το 1916 έως το 1919 και η δεύτερη που ήταν και η πιο βάρβαρη από το 1919 έως το 1922. Ως γνωστόν, στις 2 Μαΐου του 1919 αποβιβάζεται ο ελληνικός στρατός με πρωθυπουργό τότε τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις Μύρνες. Να αναφέρω επίσης εδώ ότι οι πόντοι που κατέφυγαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση υπέστησαν μια δεύτερη γενοκτονία κατά την σταλινική περίοδο με το αιτιολογικό ότι δεν έλαβαν μέρος στην αντίσταση κατά των Γερμανών κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν ένα άλοθη στο προσχεδιασμένο σύλλογο να φυλάξει τα αρνά. Από την ημερομηνία αυτή ξεκινάει η ανελαίτη καταδίωξη του ελληνικού πληθυσμού, έχοντας ως συμπαραστάτη και δήμιο τον αιματοβαμμένο σφαγέα, το πάλωσμα. Όσοι πήγαμε στη Σαμψούντα, είδαμε την αναπαράσταση της αποβίβασης του Κεμάλ με άλλους Τούρκους αξιωματικούς, με μεγάλη επιμέλεια και φροντίδα στην παραλία της Σαμψούντας. Και μάλλον με άλλους αξιωματικούς, εκεί που έγιναν τα δικαστήρια της ανεξαρτησίας της Αμάσιας, όπου ως γνωστόν απαγχωνίστηκαν, αν δεν μου απατάει η μνήμη, 71 προύχοντες Έλληνες, με το τελικό ότι συνεργάστηκαν με τους Έλληνες για την κατάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επίσης, να αναφέρω ότι οι δύο γέφυρες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή και Ασιατική, που ενώνουν την Ευρώπη με την Ασία, η μία είναι Μεχμέτ ο δεύτερος και άλλοι είναι Μουσταφά Κεμάλ. Ήταν οι Γερμανοί σύμμαχοί τους κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με καθοδηγητή τον στρατηγό Λίμαν φον Σάντερς. Έλεγε λοιπόν ο Σάντερς: ποτέ δεν θα είναι ήσυχη η Τουρκία όσο μέσα σε αυτήν θα υπάρχει μια δεύτερη Ελλάδα. Η πραγμάτωση αυτού του στόχου έγινε με τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923, ύστερα από μεγάλη επιμονή της Τουρκίας κατά τις διαπραγματεύσεις της συνθήκης. Οι Τούρκοι ήθελαν οπωσδήποτε να διώξουν τον ελληνικό πληθυσμό για να ξεριζώσουν μια για πάντα από τους Έλληνες τον αλυτρωτισμό. Ο πρέσβης της Αμερικής στην Τουρκία, Τζον Χόρτον, βλέποντας τα εγκλήματα σε βάρος των Ελλήνων, δήλωνε: ντρέπομαι που είμαι άνθρωπος. Δεν θα πω περισσότερα για τη γενοκτονία, επειδή όλοι μας έχουμε λίγες ή περισσότερες γνώσεις για το θέμα αυτό. Το μόνο που απαιτούμε από την Τουρκία είναι να ζητήσει ένα ειλικρινές συγγνώμη. Θέλω να θέσω σήμερα έναν προβληματισμό
προβληματισμό μου, όπως και προβληματισμό άλλων πολιτών, μεταξύ των οποίων και πολιτικών. Συγκεκριμένα, ένας βουλευτής Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιωαννίδης, είπε κάποτε ότι δεν πρέπει να κάνουμε εκδηλώσεις μνήμης.